ολόκληρη τη χώρα με τον υδράργυρο να κολλά σε μονοψήφιους αριθμούς και να μην ξεπερνά σε καμία περιοχή τους 10 με 12 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική περιμένουμε χειμωνό καιρό με νεφώσεις, χιονόνερο και λίγα χιόνια αλλά πολύ ψηλά στην Πάρνηθα. Οι βοριάδες θα εξακολουθήσουν με 6-7 μποφόρ ένταση, ενώ ο υδράργυρος δεν πρόκειται να ξεπεράσει τους 12 βαθμούς Κελσίου. Στα Λευκά αντίθηκε η φθινότητα. Τα εκχιονιστικά και οι αλατιέρες βγήκαν στους δρόμους για να κρατήσουν ανοιχτό το οδικό δίκτυο. Πυκνή η χιονόπτωση στην Εθνική Οδό Λαμίας Καρπενησίου. Μόνο με αντιολισθητικές αλυσίδες διεξάγεται η κυκλοφορία από τη ράχη Τιμ Χριστού προς τη Σύραγγα σε πολλά σημεία του επαρχιακού δικτύου Ευρυτανίας, στο επαρχιακό δίκτυο Δυτικής Φθιότιδας και από την Αμφίκλεια προς το χιονοδρομικό του Παρνασσού. Νέα λευκή επιδρομή στα ορεινά των Τρικάλων. 16 εκχιονιστικά μηχανήματα έβαλαν μπρος στις μηχανές και κράτησαν ανοιχτή την Εθνική Οδό Τρικάλων Ιωαννίνων. Η κακοκαιρία έπληξε και τη Δυτική Ελλάδα. Αλυσίδες χρειάζονται οι οδηγοί που κινούνται στην Εθνική Οδό Ναυπάκ του Άνω Χώρας. Η χειμωνιάτικη είσοδος του Φεβρουαρίου θα συνεχιστεί και αύριο Δευτέρα με βροχές, λίγα χιόνια στα ηπειρωτικά και καταιγίδες στις θαλάσσιες και νησιωτικές νότιες περιοχές. Ζημιές έχουν υποστεί δρόμοι στη Μεσσηνία λόγω της έντονης βροχόπτωσης. Σαν χαρτί σχίστηκε ο δρόμος Αριστομένη Μιλιώτη. Ζημιές προκλήθηκαν στον επαρχιακό δρόμο Μεσσίνη Στρέφη και στον δρόμο Ριζόμυλος λίγο πριν την είσοδο της Πύλου. Έκλεισε το Ρίο Αντίριο λόγω ισχυρών ανέμων. Οι άνεμοι στο Ιόνιο και το Αιγαίο έφτασαν τα 9 μποφόρ. Με έντονες βροχοπτώσεις στις παιδινές περιοχές και καταιγίδες στα νότια παραθαλάσσια και νησιωτικά τμήματα, η κακοκαιρία έπληξε όλη τη χώρα. Τα έντονα καιρικά φαινόμενα αναμένεται να αρχίσουν να υποχωρούν σταδιακά από την Τετάρτη.